Λέω να συνδεθούμε εκ νέου με το τμήμα υπολογιστικής όρασης και ρομποτικής. Εκεί, όπως είδατε στο πρώτο μέρος, είναι η καλή συνάδελφος η Γωγό Αποστολάκη, μαζί με τον Οικονολήπτο Κώστα τον Βλατάκη, αλλά και τον Σταύρο τον Βρέτζο, που βοηθάτε όλοι μαζί για να φέρουμε αυτήν την διαδραστικότητα από το ΙΤΕ στο πλατό και αντίστροφα. Γωγό, ο λόγος είναι δικό σου. Βεβαίως θα παρεμβαίνουμε όσες φορές έχουμε απορίες, να μας συστήσεις τους εξαιρετικούς επιστήμονες που μέχρι αυτήν την ώρα έμειναν για χατήρι της εκπομπής Ωρα Αιχμής και της Crete TV εκεί, για να βοηθήσουν τους τηλεθεατές να αντιληφθούν το σημαντικό επιστημονικό έργο που συμβαίνει εκεί. Ακριβώς, Μάνο. Νέοι ερευνητές, νέοι επιστήμονες, οι οποίοι βρίσκονται στο συγκεκριμένο εργαστήριο για να μας παρουσιάσουν ένα μικρό μέρος, να πάρουμε μία γεύση από την δουλειά τους, από τα ρομπότ τα οποία κατασκευάζουν, και για να δούμε τι ακριβώς κάνουν και πού θα μπορούσε να εφαρμοστεί όλη αυτή η νέα τεχνολογία που εφευρίσκεται καθημερινά εδώ. Θα ξεκινήσουμε με το project Μικρός Σερβιτόρος, τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω ονομάσει. Είναι ένα πανέμορφο μικρό ρομποτάκι. Υπεύθυνη του project αυτού είναι η Μαριάννα Κοσκινοπούλου, είναι ο Νικόλας Ταβουλάρης και ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι έτοιμοι και οι τρεις εδώ για να μας δείξουν ακριβώς τι κάνει ο μικρός αυτός ρομποτάκος, ο οποίος συνεργάζεται με ένα βραχίωνα. Μάλιστα. Να τον απολαύσουμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνει και θα μας βοηθήσει ο Μάνος σε αυτό. Θα μας εξηγήσει ο Στέλιος. Συγγνώμη, Στέλιος Πιπεράκης. Δεν είναι Μάνος Παπαδάκης, έκανα λάθος. Στέλιος Πιπεράκης. Γεια σας. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο εργαστήριο υπολογιστικής όρασης και ρομποτικής. Θα αρχίσουμε την εξερεύνηση του εργαστηρίου μας με ένα συνεργατικό demo, όπως είπαμε, ανάμεσα σε δύο διαφορετικού τύπου ρομπότ, ένα ανθρωποειδές ρομπότ και ένα ρομποτικό βραχίωνα. Και όπως πολύ εύστοχα αναφέρατε, πολύ απλοϊκά θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτό το σενάριο ως ένα ρομποτικό σερβιτόρο που στόχο έχει να πλησιάσει ένα ρομποτικό μπουφετζή και ουσιαστικά να πάρει κάτι φρούτα για να τα μεταφέρει κάπου σαν πρωινό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε αναπτύξει σημαντικές ικανότητες για τους δύο τύπους ρομπότ. Για παράδειγμα, για το ανθρωποειδές ρομπότ έχουμε αναπτύξει την αίσθηση της ισορροπίας, την ικανότητα της βάδισης σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει την νοημοσύνη που το ρομπότ καταλαβαίνει το χώρο του, όπως φαίνεται σε αυτή εδώ πέρα την οθόνη. Εδώ πέρα βλέπετε μία κάτωψη αυτού του μικρού χώρου που έχουμε κατασκευάσει στα πλαίσια του demo. Βλέπετε ότι τα πολύχρωμα κουτάκια ουσιαστικά που αναδεικνύονται είναι οι μετρήσεις από ένα λέιζερ που βρίσκεται στο κεφάλι του ρομπότ, και αυτό το χρησιμοποιούμε για να καταλαβαίνουμε πού βρίσκεται το ρομπότ στο χώρο, αλλά και πού βρίσκονται τα εμπόδια γύρω από το ρομπότ. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, ο στόχος είναι να πλησιάσουμε στο ρομποτικό μας βραχίωνα και ας αρχίσουμε το demo μας. Εδώ βλέπετε ότι το ρομπότ σχεδιάζει ένα μονοπάτι για να φτάσει κοντά στο ρομποτικό βραχίωνα. Αυτό που δημιουργεί σε πραγματικό χρόνο λοιπόν είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να εκτελέσει ώστε να φτάσει πολύ κοντά. Και ταυτόχρονα βλέπετε ότι ανανεώνει και την πεποίθησή του για το πού βρίσκεται μέσα στο χώρο. Αυτή η διαδικασία γίνεται επαναληπτικά, γιατί το ρομπότ πρέπει να επανασχεδιάσει την κίνησή του ώστε να αποφύγει τυχόν εμπόδια που δεν περιμένει να εμφανιστούν. Κύριε Πιπεράκη, να σας διακόψουμε για λίγο. Θέλει να συμπληρώσει κάτι ο κύριος Τραχανιάς που είναι εδώ, για να αναπτύξουμε και αυτήν τη διαδραστικότητα. Ναι, κύριε Τραχανιά. Απλά για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας κάπως καλύτερα, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο εγγενώς μελετάμε στη ρομποτική είναι οι πολύ μικρές επιμέρους ικανότητες που όλες μαζί, συνολικά πλέον, δίνουν αυτές τις συμπεριφορές στα συστήματά μας. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες μικρές συμπεριφορές, πολλές από αυτές τις ανέφερε ο συνάδελφος ο Στέλιος Πιπεράκης, οι οποίες πολλές φορές δεν τις κατανοούμε, εμείς οι ίδιοι δεν το ξέρουμε. Όταν πιάνει, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή το μιλαράκι ο βραχίωνας, έχουν γίνει πολλά άλλα πράγματα. Έχει εντοπίσει πού είναι το μήλο, έχει εντοπίσει ποια είναι η πόζα του μήλου, πώς πρέπει να το πλησιάσει το ρομπότ και πολλά τέτοια. Άρα, ουσιαστικά, για να κατανοήσουν οι τηλεθεατές, προσπαθείτε να δημιουργήσετε την αίσθηση της αντίληψης σε μία μηχανή. Η αντίληψη και η δράση. Η αντίληψη και η δράση. Είναι τα δύο στοιχεία τα οποία μπαίνουν σε μία σειρά
αντιλαμβάνομαι δρό, ενώ στο δρό συνεχίζω να αντιλαμβάνομαι και αυτό είναι σε μια κυκλική διαδικασία που πραγματοποιεί τελικά αυτό το στόχο. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο το οποίο μέσω από αυτό του demo τώρα μου έρχεται να αναφέρω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την έρευνα να βάλουμε ετερογενή συστήματα να συνεργαστούν. Εδώ βλέπουμε την ετερογένεια σε δύο ρομποτικά συστήματα, θα μπορούσε όμως να είναι και κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη συνεργατικότητα, θα μπορούσαν να είναι και άλλα ρομποτικά συστήματα και αυτό δεν έχει τέλος. Αυτά είναι θέματα που τα μελετούμε και τα οποία ενέχουν μέσα τους πάρα πολλά προβλήματα, όπως αυτά που αναφέρθηκαν, που πρέπει και να λυθούν τα επιμέρους αυτά προβλήματα, αλλά και συνολικά, γιατί το συνολικό δεν είναι απλά το άθροισμα των επιμέρους, είναι πολύ περισσότερο, να εξελιχθούν αυτά σαν ενιαία πλέον συστήματα, τα οποία να μπορούν να επιτελέσουν το στόχο τους. Κύριε Πιπεράκη, ο λόγος σε εσάς και βεβαίως στη γωγό την Αποστολάκη. Έχω έρθει εδώ με τη Μαριάννα την Κοσκινοπούλου. Είναι η κοπέλα η οποία έχει στην ουσία είναι υπεύθυνη του βραχίωνα, του χεριού, του ρομποτικού μπουφετζή. Έτσι δεν είναι, Μαριάννα? Ναι, ναι, ναι. Και στο σημείο αυτό, αυτό που δείξαμε λίγο πιο πριν είναι ότι υπάρχει μια εξωτερική κάμερα. Εντοπίζει το ανθρωποειδές ρομπότ που πλησιάζει προς το βραχίωνα, βλέπει τον μπολ του, το αναγνωρίζει και δίνει εντολή στο βραχίωνα να πιάσει τα φρούτα και να τα δώσει στο ανθρωποειδές ρομπότ, να τα βάλει στον μπολ. Και ενώ εμείς παρακολουθήσαμε αυτό το demo, το οποίο στο σενάριο σήμερα προσομοιώνει έναν σερβιτόρο και ένα μπουφετζή, αυτές οι τεχνολογίες που έχετε αναπτύξει θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πραγματική ζωή και σε άλλα σενάρια, όπως για παράδειγμα στον τομέα της ιατρικής. Ναι, εννοείται. Σήμερα βλέπουμε βραχίονες παντού, γενικότερα και στη βιομηχανία, που κάνουν αυτοματοποιημένες κινήσεις για να φτιάξουν, ας πούμε, ένα αντικείμενο, ένα αυτοκίνητο κτλ. Επίσης, στην ιατρική, όπως είπατε, επίσης βλέπουμε βραχίονες που είναι πάνω σε αναπηρικές καρέκλες και μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν μειωμένες κινητικές δυνατότητες. Γενικότερα, οι ρομποτικές επεμβάσεις, επίσης. Τα παιδιά εδώ πέρα μάλλον μας εξήγησαν ότι οτιδήποτε παρακολουθούμε, για παράδειγμα αυτό εδώ το DEM, αυτό το project, είναι το κομμάτι της διδακτορικής τριών φοιτητών, θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πραγματική ζωή σε πολύ σοβαρά σενάρια. Βεβαίως, και το αντιλαμβανόμαστε αυτό που λες. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος που το βλέπει, βλέπει την εικόνα, δεν αντιλαμβάνεται όμως ότι αυτή η εικόνα θα μπορούσε να κάνει τη ζωή καλύτερη, ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν βιώσει την εμπειρία του ακροτηριασμού. Μας εξήγησαν πριν ότι, για παράδειγμα, το ρομπότ μιμείται τον τρόπο που κινείται ο άνθρωπος και η τεχνολογία της κίνησής του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή εξωσκελετών για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι το ρομπότ βλέπει. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πώς έχουν καταφέρει μέσα από μηχανή, από τις μηχανές και από τον κώδικα, εδώ οι φοιτητές, να εξηγήσουν στο ρομπότ πώς να βλέπει. Γιατί φυσικά δεν το κάνει μόνο του, εκείνοι του το εξηγούν. Έτσι. Και θα μπορούσε ο Νικόλας, για παράδειγμα, που ειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι, στην όραση δηλαδή, τη ρομποτική, να μας εξηγήσει πώς βλέπουν τα ρομπότ. Άρα βλέπουμε εδώ μια ομάδα επιστημόνων και μεταπτυχιακών φοιτητών που προσπαθούν να εστιάσουν σε κάθε αίσθηση με μια διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή από το σημείο που θα εντοπίσει, μέχρι το σημείο που θα κινηθεί, μέχρι το σημείο που θα δει. Δηλαδή προσπαθούν να δώσουν σε μια μηχανή τις αισθήσεις μιας ανθρώπινης οντότητας, πώς θα κινούνταν ένας άνθρωπος μέσα σε ένα χώρο. Αν μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό, στην ουσία αυτή είναι και η πεμπτουσία της ρομποτικής, διότι ένα ρομπότ εν τέλει τι είναι? Είναι ένας υπολογιστής που έχει όμως αισθητήρια όργανα και έχει και ποδαράκια και χεράκια. Βεβαίως. Αυτό είναι. Είναι δηλαδή ο σκέτος υπολογιστής έχει τον τρόπο να κάνει τους υπολογισμούς του, να κάνει όλη την επεξεργασία, αλλά δεν μπορεί να πάρει πληροφορία. Και επίσης δεν μπορεί να δράσει μέσα στο περιβάλλον του. Κύριε Μανιαδάκη, θέλετε να πείτε κάτι πριν δώσουμε ξανά το λόγο στη γωγό? Νομίζω ότι έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το ότι αναφερθήκατε σε 5-6 διαφορετικές εφαρμογές για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ρομπότ, χωρίς να έχετε αναφερθεί στην
εφαρμογή την οποία πραγματικά σχεδιάστηκαν. Mm-hmm. Η οποία αφορούσε ένα σύστημα αλληλεπίδρασης ανθρώπων ρομπότ, όπου προσπαθούσε ο συνδυασμός του ρομποτικού συστήματος μαζί με τους αισθητήρες να προβλέψει το πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος, ακόμα και την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και να προσαρμόσει τη λειτουργία του πάνω στον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι το σημαντικότερο αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το κομμάτι αυτών των φρούτων ήταν λίγο πολύ το σενάριο που εξετάσαμε. Ήταν να προβλέψουμε. Είχαμε μια σειρά από φρούτα, οπότε προσπαθούμε να προβλέψουμε ποιο θα ήταν το μενού που θα ήθελε να σερβιριστεί ο άνθρωπος και πόσο βιαστικός ή όχι είναι, για να του προσαρμόσουμε ανάλογα το μενού του σε 2, 3 ή 4 φρούτα. Και πραγματικά νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον το ότι είπατε τόσα άλλα πράγματα που μπορούσαν να εφαρμοστούν εκτός από το αρχικό. Αυτό είναι το α και το μέγα που είπατε. Γι' αυτό είστε και εδώ για να μας διορθώσετε. Ναι, όχι, για να συμπληρώσουμε. Να συμπληρώσετε, σωστά. Όχι, δεν το λέω με την κακή έννοια το διορθώσετε. Εσείς τα γνωρίζετε, εσείς και θα μας τα πείτε. Εγώ Αποστολάκη. Μιλούσαμε εδώ με τον Νικόλα για το πώς μπορεί ένα ρομπότ να δει, πώς εξηγούν σε ένα ρομπότ, πώς μπορεί να καταγράψει τι υπάρχει στο χώρο του. Πώς μπορούν λοιπόν οι επιστήμονες, οι άνθρωποι, να εξηγήσουν στο ρομπότ και να του μεταφέρουν την εικόνα που βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια. Τέλεια. Το ρομπότ το χρησιμοποιεί κάμερες για να αντιληφθεί το χώρο. Μπορεί να αντιληφθεί και το βάθος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιούμε κάμερες βάθους που έχουν υπέρυθρες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα δούμε. Μπορείς να περιηγηθείς στον χώρο να μας συστήσεις την επόμενη εφαρμογή. Έχουμε να σας δείξουμε η επόμενη εφαρμογή. Είναι μία εφαρμογή με περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι κοντά μου ο Φρέντι ο Ραπτόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το project ANASA ή αλλιώς για τον ρομποτάκι. Τάκι το λένε το επόμενο ρομπότ. Και ποια είναι η δουλειά του? Η δουλειά του είναι να του βάζουμε σκουπίδια, δικά μας σκουπίδια, και να μας βγάζει ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία έχουν μια παραπάνω αξία από αυτή που νομίζουμε. Μπορούμε να δούμε όμως και πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο ρομπότ? Από εκεί η Μαριάννα θα μας βάζει τα σκουπίδια, τα οποία θα περνάνε από αυτόν εδώ το θάλαμο αναγνώρισης. Και στη συνέχεια το ρομπότ, το οποίο έχει μία βεντούζα στην άκρη του, θα τα πιάνει. Επίσης έχουμε κάνει κάποιες αναβαθμίσεις από το βίντεο που είδατε και υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Τα σκουπίδια κυλάνε πάνω στον ενιόδρομο μέχρι να μπουν εντός ακτίνας δράσης και να τα πιάσει το ρομπότ. Εδώ λοιπόν έχουμε μία μηχανή ρομποτική, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο μέλλον σε εργοστάσια διαλογής διαφορετικών υλικών, τα οποία πάνε για ανακύκλωση. Έχετε στο νου σας πώς ακριβώς θα μπορούσαν όλα αυτά να μεταφερθούν στο μέλλον μας? Αυτό θα... Δεν κατάλαβα την ερώτηση, με συγχωρείτε. Πώς θα θέλατε να βρείτε, πού θα θέλατε να βρείτε τη μηχανή σας στο μέλλον, να δουλεύει? Θα θέλαμε να τη δούμε στην βιομηχανία, δηλαδή να κάνει τη δουλειά αυτή που το προγραμματίζουμε να κάνει, την οποία αυτή τη στιγμή την κάνουν άνθρωποι. Έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να δουλεύουν με έναν ρυθμό, τον οποίο εμείς προσπαθούμε να διπλασιάσουμε. Και επίσης αυτή η δουλειά είναι μια δουλειά η οποία είναι δύσκολη για τον άνθρωπο, γιατί δουλεύουν μέσα σε περιβάλλον βρώμικο και μη καλό για την υγεία. Μένοντας αυτό που είπε ο Φρέντι προηγουμένως, οι άνθρωποι γενικά που δουλεύουν πάνω από ημάντες, και εδώ είδαμε ένα ημάντο μεταφοράς απορριμμάτων, για την ακρίβεια αστικών απορριμμάτων, είναι αποδοτικοί στις πρώτες 2 ώρες περίπου της εργασίας τους, και μετά από εκεί, λόγω της φύσης της δουλειάς, η αποδοτικότητα τους πέφτει πάρα πολύ. Στόχος είναι λοιπόν να εγκατασταθούν κάποια, μια συστοιχία ίσως τέτοιων ρομπότ, τα οποία βγάζουν ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς αυτής, και οι άνθρωποι συμπληρώνουν με το ό,τι άλλο χρειαστεί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι άνθρωποι αυτοί θα απολυθούν ή θα πρέπει να απολυθούν ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό κάναμε και την επισήμανση. Γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους ρομποτικά συστήματα κάνουν την ανακύκλωση οικονομικά συμφέρουσα, μια δραστηριότητα η οποία είναι συμφέρουσα να την κάνει κάθε δήμος πρακτικά. Οπότε, αν δούμε τη συνολική εικόνα, πιστεύουμε ότι στην πράξη η τεχνολογία αυτή δημιουργεί
θέσεις εργασίας παρά αφαιρεί θέσεις εργασίας. Και το κάνατε πολύ πετυχημένα την επισήμανσή σας, γιατί εμείς τα λέμε όλα εδώ, ήρθαν κάποια μηνύματα, αυτά θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το ανθρώπινο χέρι στο μέλλον και να αυξήσουν την ανεργία. Νομίζω ότι η απάντηση δόθηκε. Γογό, θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο, κύριε Μανιατάκη? Θέλω να, επειδή έτυχε και είχα ασχοληθεί με κάποια στατιστικά γύρω από την ανακύκλωση, τουλάχιστον για την περίπτωση της Αμερικής, αυτό που ισχύει είναι ότι για κάθε μία θέση ανακύκλωσης που ασχολείται άμεσα με τη βιομηχανία της ανακύκλωσης, δημιουργούνται άλλες τέσσερις που εμπλέκονται έμεσα στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Οπότε προφανώς με τη δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας γύρω από αυτό το θέμα, πιστεύουμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργούνται στο γενικότερο θέσεις εργασίας και απασχόλησης. Στην παραλία σας έφερα τώρα και σε ένα ρομποτικό σκουλίκι, το οποίο ονομάζεται Νηρίς. Είναι μαζί μου ο Μάνος, ο αληθινός Μάνος Παπαδάκης αυτή τη φορά, ο οποίος θα μας συστήσει το ρομπότ του, το οποίο ανήκει σε μια τελείως διαφορετική κατηγορία. Εδώ δεν έχουμε ένα ανθρωποειδές, έχουμε όμως ένα ρομπότ το οποίο μιμείται τη φύση. Μάνο, πες μας δύο λόγια για το τι κάνει το ρομπότ. Το συγκεκριμένο ρομπότ είναι εμπνευσμένο από ένα σκουλίκι των Ηρείς, εξού και το όνομά του. Πιο συγκεκριμένα, το ρομπότ αυτό χρησιμοποιεί το σώμα του, το οποίο κινείται σαν το φίδι, σε συνδυασμό με τα πόδια αυτά εδώ πέρα, τα οποία ανεβοκατεβαίνουν και βοηθάνε ουσιαστικά να δημιουργήσουν την όση προς τα μπροστά. Είναι το, το εντυπωσιακό εδώ, Μάνο, είναι ότι το συγκεκριμένο ρομπότ μπορεί να κινηθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον που ένα ανθρωποειδές δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να περπατήσει. Θα μπορούσε, ας πούμε, να ερευνήσει κάποια σημεία στο υπέδαφος. Στο υπέδαφος. Θα μπορούσε. Ουσιαστικά αυτό το σύστημα είναι φτιαγμένο για να μπορεί να πάει σε περίπλοκα περιβάλλοντα, όπως βλέπετε τώρα την άμμο. Επίσης σε γρασίδι μπορεί να κινηθεί. Μπορεί να πάει και στο πάτωμα το κανονικό, μπορεί να μεταβεί μέχρι και στο νερό και να κολυμπήσει. Είναι ένα πολύ ένα σύστημα το οποίο μπορεί να μεταφέρει την κίνησή του σε πολύ διαφορετικά τερένς και είναι κάτι το πολύ επιθυμητό, γιατί είναι ιδιαίτερο. Δεν το βλέπουμε αυτό σε πολλά ρομποτικά συστήματα. Επίσης, μια βασική λειτουργία που θα μπορούσε να εκτελέσει ένα τέτοιο ρομπότ είναι σε περίπτωση για σεισμού που έχουμε ένα χάλασμα, ένα κτίριο έχει πέσει, θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα τέτοιο ρομπότ μέσα ώστε να βρει μία δίωδο προς τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι μέσα, να ελέγξει εάν είναι ασφαλές το πέρασμα ώστε να πάει ο διασώστης και να περισυλλέξει το άτομο το εγκλωβισμένο. Είναι γενικότερα ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο έχει πάρα πολλές λειτουργίες. Λίγα λόγια, θα μπορούσε να εξοπλιστεί με κάμερες, με ειδικούς αισθητήρες, με λέιζερ, με άλλη τεχνολογία πάνω του για να πλησιάσει σημεία στα οποία δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος? Πολύ σωστά. Θα μπορούσε και αυτό το ρομποτικό σύστημα να χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες που είδαμε και πριν στα ανθρωποειδή, να βάλουμε μια κάμερα, να βάλουμε ένα λέιζερ σκάνερ, να βάλουμε αισθητήρες που να ελέγχουν την ποιότητα του αέρα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι σε ένα χάλασμα, εάν έχουμε κάποια διαρροή κάποιου αερίου και πάει ο διασώστης να κόψει ένα σίδερο το οποίο τον εμποδίζει για να πάει να διασώσει, μπορεί να έχουμε έκρηξη, κάτι το οποίο είναι πολύ κακό. Οπότε, ανάλογα τους αισθητήρες που θα βάλουμε πάνω σε αυτό το ρομποτικό σύστημα, μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα αυτά για το καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό αυτό που μας είπατε όσον αφορά το σεισμό και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μπει σε χαλάσματα μιας οικοδομής που μπορεί να έχει καταρρεύσει. Και να κάτι, ας πούμε, που και εγώ προσωπικά όλες αυτές τις μέρες που προσπαθώ να προετοιμαστώ για τη συγκεκριμένη εκπομπή, δεν το ήξερα. Παρατηρώ, Μάνο, ότι εδώ όλοι οι ερευνητές, όλοι οι επιστήμονες συνεργάζονται, ανταλλάσσουν τις τεχνολογίες και όλα αυτά τα οποία αναπτύσσουν και όλο γεννούν καινούργιες ιδέες. Φτιάχνουν εικόνες στο μυαλό μας, οι οποίες είναι βγαλμένες σαν από επιστημονική φαντασία. Όμως στην πραγματικότητα αυτό θα είναι το ρομποτικό μέλλον της ανθρωπότητας και ευχόμαστε να δούμε όλα αυτά τα ρομπότ να συνεργάζονται για το καλό της ανθρωπότητας, για το κοινό όφελος. Απάνω, για παράδειγμα, όμοιγεν, πάντα θα συμβαίνουν σεισμοί.
Βεβαίως. Πάνω από τα συντρίμμια. Βεβαίως. Ενός κτηρίου που έχει καταρρεύσει για να σώσουν ανθρώπους, για να σώσουν ανθρώπινες ζωές ή σε άλλες περιπτώσεις, άλλα σενάρια στα οποία οι άνθρωποι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσουν. Εγώ, για να μην φάμε και χρόνο από το Τμήμα Γονιδιωματικών Εφαρμογών που έχει πολύ σημαντικές δράσεις να τις παρουσιάσουμε, πάμε στην επόμενη εφαρμογή που θα μας παρουσιάσεις. Θα σας δείξουμε πάρα πολύ γρήγορα το ρομποτικό χταπόδι, το οποίο θα μπει μέσα σε μία πισίνα. Είναι έτοιμο εδώ πέρα ένα μικρό, ένα ενιδρίο. Ο Μάνος θα μας δείξει και το χταπόδι εδώ. Κινούμαστε στο χώρο, δεν είναι πολύ τηλεοπτικό, το ξέρουμε, αλλά... Είναι διαδραστικό και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Μία λοιπόν ακόμα ρομποτική εφαρμογή που μιμείται τη φύση. Έχουμε εδώ ένα ρομπότ, το οποίο μιμείται όμως, Μάνο, και την κίνηση του χταποδιού. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει ώστε να έχουμε τη δυνατότητα, σε περίπτωση που θέλουμε να πάμε και να παρατηρήσουμε έμβιους οργανισμούς, για παράδειγμα ψάρια, χταπόδια και άλλα τέτοια πλάσματα μέσα στο περιβάλλον τους, να μην εισάγουμε κάτι το οποίο είναι πολύ ξένο σε αυτό που ξέρουν ήδη τα ζώα αυτά. Προσπαθούμε να δείξουμε κάτι, να βάλουμε κάτι το οποίο να πάει και να παρατηρήσει χωρίς να τα τρομάξει. Άρα εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, κύριε Παπαδάκη, ότι πλέον τα φώτα σας και το ενδιαφέρον με βάση το συγκεκριμένο χταπόδι εστιάζεται σε αυτό που λέμε θαλάσσιο κόσμο, τον κόσμο του βυθού. Πώς, ας πούμε, ένας οργανισμός στην θάλασσα λειτουργεί στην καθημερινότητά του, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε εύκολα να το φανταστούμε, αλλά αν βάλουμε ένα μικρό υποβρυχιάκι για να πάει να παρατηρήσει τα ψάρια στο βυθό, πολλές φορές είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουν πολύ συχνά στο περιβάλλον τους και αυτό τα τρομάζει. Εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι κάνουν φυσιολογικά τις κινήσεις και τις πράξεις που θα κάνανε υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλλά αυτό είναι κατά πάσα πιθανότητα λάθος πολλές φορές. Οπότε, όταν βάζουμε κάτι το οποίο είναι μια γνώριμη εικόνα στα μάτια ενός ψαριού, αυτό δεν τα διαταράσει τόσο πολύ. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην έρευνα και του ΕΛΚΕΘΕ. Σωστά. Είναι επίσης πάρα πολύ εντυπωσιακό το κομμάτι της μηχανής που δουλεύει μέσα στο νερό, διότι χρειάζεται και εδώ πέρα εξειδικευμένες γνώσεις. Τα παιδιά, να πούμε, Μάνο, ότι δεν είναι μόνο προγραμματιστές, είναι μηχανολόγοι, μηχανικοί. Έχουν πάρα πολλές γνώσεις γύρω από την κατασκευή αυτών των μηχανών, τις οποίες φτιάχνουν μόνοι τους, συνεργάζονται μεταξύ τους. Και να εδώ πέρα ένα πολύ εντυπωσιακό παράδειγμα συνδυασμού της μηχανικής και της πληροφορικής. Πραγματικά. Σωστά. Θα ήθελα, μιας και το είπατε και εσείς και το αναφέρατε, να πω κι εγώ ότι όντως αυτά τα τελευταία δύο συστήματα που παρακολουθήσαμε τώρα, το Νηριής και το Χταπόδι, είναι συστήματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου μέσα σε αυτό το εργαστήριο. Είναι συστήματα τα οποία τα σχεδιάσαμε εμείς, χρησιμοποιήσαμε διαφορετικά υλικά, όπως βλέπουμε εδώ πέρα μαλακά πλοκάμια, μαλακό κεφάλι, σκληρά κομμάτια στο σκουλικάκι μας. Είναι υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε τις ιδιότητές τους και δημιουργούμε κάτι καινούριο, κάτι λίγο πιο κοντά στη φύση.